Χαδά στο κομμάτι που δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα. Ο σκοπός είναι να γίνει εδώ ένας χώρος αναψυχής. Μέχρι τότε όμως ελοχεύει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, καθώς σε περίπτωση βροχής ή κατολίσθησης κινδυνεύει τόσο υδροφόρος ορίζοντας, όσο και τα κτίσματα κάτω στη βιομηχανική περιοχή Σκιστού. Βρισκόμαστε στο Ρωσεγάλαιο, σε υψόμετρο περίπου 300 μέτρα, σε μια περιοχή όπου είχαν πέσει στο παρελθόν, είχαν απορριφθεί στο παρελθόν 10 εκατομμύρια τόνοι ραδιενεργών αποβλήτων. Βρισκόμαστε στο πλατό της οροφής. Εδώ γίνεται ένα μεγάλο έργο, να αποκατασταθεί δηλαδή αυτή η ραδιενεργή χωματερή και να μην υπάρχει κίνδυνος για εκατομμύρια πολίτες. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την ασυδοσία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, από τα λοιπάσματα, το εργοστάσιο λοιπασμάτων Τραπετσόνας, που έριχνε ανεξέλεγκτα τα απόβλητά του στο περιβάλλον, χωρίς να διαθέτει χρήματα να τα εξουδετερώνει, να τα αποκαθιστά. Εδώ έρχεται η αυτοδιοίκηση. Πρέπει να πω, εδώ κάνουμε μια παρένθεση, ότι αυτό έγινε με την ανοχή των υπηρεσιών, των κρατικών υπηρεσιών, δασαρχείου, αστυνομίας και όλων των εμπλεκομένων. Και έρχεται η αυτοδιοίκηση με τον περιβαλλοντικό σύνδεσμο και τους 18 δήμους μέλη τους και αναλαμβάνουν την αποκατάσταση. Η αποκατάσταση έγινε σε τρεις φάσεις, ξεκίνησε το 2006 και μέχρι το 2016 που είχαμε την άδεια και με χρηματοδότηση 1 εκατομμύριο για κάθε φάση, δηλαδή 3 εκατομμύρια, αποκαταστάθηκαν περίπου 83-84 στρέμματα από τα 125. Έχουν μείνει περίπου 40 στρέμματα. Αυτά τα 40 στρέμματα δεν αφορά τα πρανή της χωματερής, αφορά το επίπεδο εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Δεν έχει φωσφογύψο, ραδιενεργό υλικό εδώ, γιατί έχουν πέσει χώματα που έριχναν διάφοροι και μπάζα και αυτά που έπεφταν κατά καιρούς. Όμως υπάρχει το εξής πρόβλημα. Μάλλον δύο τα προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι η βροχή που πέφτει εδώ επάνω στο πλατό απορροφάται, περνάει μέσα από το έδαφος, βρίσκει το στρώμα του φωσφογύψου και τον διαλύει και τον μεταφέρει στον υδροφόρο ορίζοντα. Γι' αυτό ο υδροφόρος ορίζοντας είναι κατεστραμμένος. Δηλαδή, αν στο μέλλον, σε μια εποχή ξηρασίας όπως ήταν το 1992-1993, χρησιμοποιήσουμε το νερό. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον υδροφόρο ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής, αυτό δεν γίνεται. Το δεύτερο είναι ότι τα νερά που περνάνε μέσα και διαλύουν το φωσφογύψο μπορούν να δημιουργήσουν αστάθεια στο έργο. Με τι συνέπειες? Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, διότι σε αυτή την περίπτωση 10 εκατομμύρια ραδιενεργούς λάσπης θα ξεκιθούν, θα πάνε στη θάλασσα, θα σκορπιστούν με τον αέρα όταν ξεραθούν και μιλάμε για ραδιενέργεια. Είναι σωματίδια. Είναι ραδιενέργεια τύπου Α, δηλαδή παράγωγα του ραδιενεργού ραδίου και πρέπει να το προσέξουμε πολύ αυτό το πράγμα. Και είναι και πολύ πρόσφατο το παράδειγμα της Μάνδρας, εδώ πολύ κοντά στο σημείο που βρισκόμαστε. Έχω πει ότι αν εδώ υπάρξει, συνεχιστεί αυτό το να μας εμποδίζουν να το ολοκληρώσουμε, αυτό που έγινε στη Μάνδρα θα είναι μια παιδική χαρά μπροστά σε αυτό που θα γίνει εδώ. Πρέπει να πω ότι σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι εδώ και ως οι δήμοι της περιοχής, ο σύνδεσμος, η περιφέρεια Αττικής, οι βουλευτές, οι δήμαρχοι. Ζητάμε να ολοκληρωθεί το έργο. Και τώρα το θέμα είναι ότι υπάρχει άλλο ένα εκατομμύριο που διαθέτει η περιφέρεια με την κυρία Δούρου, η περιφερειάρχης. Υπάρχουν τα χώματα από τον εσκαφή του τελευταίου έργου του μετρό στον Πειραιά, δηλαδή του μεγάλου σταθμού στον ηλεκτρικό. Τα οποία μπορείτε να τα αξιοποιήσετε και δωρεάν. Τα οποία έρχονται εδώ και τώρα, όποιος τα ακούει αυτό απορεί, πάνε σε απόσταση 45 χιλιόμετρων τα φορτηγά για να μεταφέρουν. Χρειαζόμαστε περίπου 90.000 κυβικά μέτρα χώματος εδώ και αυτά ακριβώς είναι τα χώματα, ο όγκος των χωμάτων που θα προέρχονται από την εσκαφή. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και μπουν οι μεβράνες, υπάρχουν δηλαδή τα χρήματα. Υπάρχουν τα χώματα για να αποκατασταθεί. Θα παραδώσουμε έναν χώρο 40 στρεμμάτων, μια πλατεία, με πράσινο, με παιδικές χαρές, με χώρους αναψυχής, με φοβερή θέα. Να σας πω ότι λίγο πιο πάνω στεκόταν ο Ξέρξης και παρακολουθούσε την εμβαχία της Σαλαμίνας, θέα στο Σαλονικό κόλπο, θέα στην Αθήνα. Και θα εξαλειφθεί ο κίνδυνος. Βλέπετε το κομμάτι του Χαδά που έχει ήδη αποκατασταθεί. Ο στόχος είναι το σύνολο του συγκεκριμένου λόφου να γίνει ένα πρότυπο πάρκο αναψυχής. Και
έρχεται τώρα το θέμα ότι μας εμποδίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Μια κρατική υπηρεσία, η υπηρεσία ΠΕΧΟ, όπως λέγεται, περιβάλλοντος χωροταξίας, η οποία επί 800 μέρες περίπου βάζουν διάφορες προφάσεις, δεν σταθεροποιούν ένα πρόβλημα και δεν μας δίνουν την άδεια. Επί τρία χρόνια λοιπόν βρίσκεστε σε επικοινωνία. Επί τρία χρόνια και δεν παρακαλούμε, γιατί επί τρία χρόνια ήταν εξέλιξη στα έργα του μετρό η γραμμή προς Πειραιά, όπου θα είχαμε χώμο άφθονο, γιατί δεν υπάρχουν. Δεν ολοκληρώσαμε το έργο μέσα στην δεκαετία, διότι σταμάτησε η οικοδομή λόγω της κρίσης. Η φούσκα της οικοδομής και δεν υπήρχαν χώματα. Είχαμε χρήματα μόνο για τις μεμβράνες. Άρα λοιπόν τώρα τους λέμε, έστω και τώρα, να καταλάβουν ότι η δημόσια υγεία είναι παραπάνω, πάνω απ' όλα, το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ΦΑΔΑ και το χρωστάμε στους εκατομμύρια πολίτες που ζουν γύρω-γύρω και βρίσκονται με αυτή την απειλή. Είναι η μοναδική χωματερή με ραδιενεργά απόβλητα σε όλη την Ευρώπη.